Πέτρος, η Ζένια και ο Γιάννης συνάντησαν στο πάρκο ένα ζευγάρι που έκανε απίθανα νούμερα με πολύχρωμες μπάλες και σοκολάτες. Στο τέλος, η κοπέλα πάνω σε ένα μονόροδο ποδήλατο τους καλεί να την ακολουθήσουν. Πού πάμε? Δεν ξέρω, την ακολουθούμε. Σαν πιστή ακόλουθη χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνει. Κοίτα πώς πηγαίνει καμαρωτή, καμαρωτή. Καμαρώνει για το ποδήλατό της. Είναι ξεχωριστό. Ξεχωρίζει από μακριά. Εγώ θέλω να κάνω ποδήλατο πάνω σε αυτή τη σκηνή. Τρομάζει και μόνο στην ιδέα. Γιατί? Γιατί μπορεί να σου συμβεί κάτι τρομακτικό. Σιγά, το πολύ πολύ να ξαπλώσω πάνω στον καζόν. Ξαπλωτάς το χορτάρι με σπασμένο πόδι. Παιδιά, κάτι πέταξε. Λέτε να είναι για μας. Ακολουθήστε με στο θου. Σας προτιμώ με ανοιχτό το στόμα. Όταν το ανοίγετε, δεν μιλάτε. Τρέξτε γρήγορα, θα τις χάσουμε. Μην είσαι βιαστική, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ποια θα ακολουθήσουμε πρώτη? Εγώ λέω να τις κυκλώσουμε. Ωραία, θα κάνουμε κυκλωτική κίνηση. Εσείς ακολουθήστε τη μία και εγώ θα ακολουθήσω την άλλη. Εγώ θα ακολουθήσω τη μύτη μου. Ένα μεθυστικό άρωμα με οδηγεί. Σε βαρέθηκα. Εγώ όμως σε αγαπώ. Χάνουμε χρόνο. Έρχομαι μαζί σου. Όσους αγαπάμε, μας είναι αγαπητοί. Από ένα ρήμα, επίθετο θα βγει. Αγαπώ, αγαπητός. Χω, όλα τα παρατηρώ. Επίθετα με διαφορά, καταλήξεις στη σειρά, απορρίμματα πολλά. Ακολουθώ, ακόλουθος. Ανοίγω, ανοιχτός. Κυκλώνω, κυκλωτικός. Αγαπώ, αγαπητός. Ξαπλώνω, ξαπλωτός. Δροσίζω, δροσερός. Σώζω, σωτήριος. Κατοικώ, κατοικήσιμος. Πολύ παρατηρητικός είμαι. Όλα τα παρατηρώ. Δεν είναι πέτρινο, είναι από μάρμαρο. Αυτό είναι φτιαγμένο από σίδερο. Είναι σίγουρο σιδερένιο. Εμένα ξύλινο μου φαίνεται. Αυτό, ξύλο. Μυρωδιά, μου σπάσε τη μύτη. Μυρωδάνε τα λουλούδια σου. Τι είναι τα θου? Ωραία καπέλα. Ωραία, έτσι δεν θα με ενοχλεί και ο ήλιος. Θέλω κι εγώ αντιλιακή προστασία. Δεν θα πάρεις, ασημένιο φοράνε μόνο οι πριγκίπισσες. Σιγά την πριγκίπισσα, οι πριγκίπισσες φοράνε μεταξωτά από μετάξι κίνης. Εξυπνάδες, έναν αιώνα κάνατε να έρθετε, πού ήσασταν? Ακολουθήσαμε τη μυρωδιά των λουλουδιών. Ρώτησες για το... Όπως βλέπεις δεν μιλάμε. Καλύτερα να μένει κάποιος σιωπηλός, η σιωπή είναι χρυσός. Ζογκλέ, σιωπηλή χαροπή με παιδικό μυαλό. Αστραφτερό και εργατικό. Επίθετα από ουσιαστικά φανερώνουν τα υλικά. Από μέταλλο, μεταλλικό. Από γυαλί, γυάλινο. Από ασήμι, ασημένιο. Από μετάξι, μεταξωτό. Από τον ήλιο, ηλιακό. Από ζάχαρη, ζαχαρένιο.
από γούνα γούνινο. Ευτυχώς που δεν φτιάχνουν γούνινα παλτά από γούνα γάτας. Επίθετα πάρα πολλά βγαίνουν από ουσιαστικά. Μυρωδιά, μυρωδάτο. Σιωπή, σιωπηλός. Αιώνας, αιώνιο. Χαρά, χαροπό. Εργασία, εργατικό. Αστραπή, αστραφτερό. Μέση, μεσαίος. Άκρη, ακραίος. Να πέφτει. Άμα πες θα γίνει θρύψαλα. Και ποιος σου είπε ότι είναι από γυαλί? Γυάλι είναι φένα. Λες να είναι Έλληνας ή Γάλλος? Μπορεί να έχει ελληνική καταγωγή, αλλά γαλλική υπηκότητα. Και το αυτοκίνητό του είναι γερμανικό, φτιαγμένο σε βουλγαρικό εργοστάσιο. Μελετημένο σε βρίσκω. Όλα αυτά μου φαίνονται κινέζικα. Σ' αγαπώ ελληνικά. Ιωτιάμο ιταλικά. Από ονόματα εθνικά τα επίθετα πολλά. Επίθετα παράγονται και από εθνικά ονόματα. Έλληνας ελληνικό. Γάλλος γαλλικό. Γερμανός γερμανικό. Κινέζος κινέζικο. Έχει ωραία πράσινα μάτια. Ή μου φαίνεται. Κοίτα τι παρατηρούν τα κορίτσια. Πρασινοπά μου φαίνονται. Είναι ψηλός και όμορφος. Ψηλούτσικος προς κοντούτσικος, θες να πεις. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι μεσαίος. Παιδιά, νομίζω ότι κάποιος μας παρακολουθεί. Είναι αδυνατούλης και είναι και γκριζοπός. Αδυνατούλης, γκριζοπός, ομορφούλης, λαμπερός. Μήπως είμαι εγώ αυτός? Μερικά επίθετα παράγονται από άλλα επίθετα. Γκρίζος, γκριζοπός. Πράσινος, πρασινοπός. Μερικά επίθετα που παράγονται από επίθετα είναι υποκοριστικά. Ψηλός, ψηλούτσικος. Όμορφος, ομορφούλης. Παχής, παχουλός. Η σημερινή βόλτα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Η αυριανή θα είναι. Σήμερα και αύριο στο πάρκο θα γίνεται χαμός. Ευτυχώς που το σπίτι μας είναι δίπλα στο πάρκο. Όχι και δίπλα, κοντά. Η απόσταση δεν είναι ούτε κοντινή, ούτε μακρινή. Τα επίθετα μπορούν να παράγονται και από επιρρήματα. Δίπλα, διπλανή. Κοντά, κοντινός. Μακριά, μακρινό. Αύριο, αυριανός. Σήμερα, σημερινό. Μέση, μεσαία. Επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα και επιρρήματα, όλα γεννούν επίθετα. Thank you.
σημαίνει το μήνυμα με τη βίδα, σε ποιες περιπέτειες θα οδηγήσει τους τρεις φίλους, η απάντηση στο επόμενο επεισόδιο «Ένας κώδικας φωνάζει».